Όσοι μας αγαπούν, μας δίνουν το καλύτερό τους. Αυτό είναι η δύναμή μας. Καραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Όλα στα καταλογίζω. Υποφέρω και να κρίζω. Πάμε να δούμε τα γλυκά, ξέρετε. Γιώργη μου, τι κάνεις, καλώς ήρθες. Είμαι καλά, Χριστιανά μου. Σήμερα σου ετοίμασα ένα πολύ ωραίο μαμαδίστικο φαγητό. Θα το δεις σε λίγο. Πολύ ωραία. Πέμπτη σήμερα και μαγειρεύουμε με την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Όπως και κάθε Πέμπτη άλλωστε. Λοιπόν, έχουμε πιάσει έτσι εδώ ωραίες μυρωδιές από το πολύ φαγητό σωστά. Του Γιώργου μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει και την κάρτα με τα υλικά μας φυσικά. 15 μπουτάκια κοτόπουλο, 2 συσκευασίες μπαρμπαστάθι, στρογγυλές πατατούλες, ένα κρεμμύδι κόκκινο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδο, 2 κουταλιές της σούπας στραγκάτο, γιαούρτι αυθεντικό Χαραλαμπίδης Κρίστης, 3 κλωναράκια θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού σουμάκι, αλάτι και πιπέρι. Τέλεια, αυτά είναι τελικά μας, Χριστιανά μου. Λοιπόν, θα πάρετε τη συσκευασία μπαρμπαστάθης, που επίσημος εισαγωγέας είναι η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης και διαμονέας εξάλλου. Θα το ρίξετε με σε ένα μπολ, όπως είναι από την κατάψυξη. Ωραία, θα το βάλω αυτό πίσω τέλεια. Στην άκρη. Δεν ξεπακώνουμε πριν. Όχι, κατευθείαν. Θα ρίξετε μέσα τα μπουτάκια, ακριβώς όπως την ποσότητα που σας έχω γράψει στην κάρτα με τα υλικά. Αν τα μέλη της οικογένειας είναι περισσότερα, εμπλουτίστε. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα και τα κοτόπουλα, τα μπουτάκια. Αν θέλετε, φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στήθος. Εμένα γενικά μου αρέσουν σε αυτά τα ψητά φαγητά, τα μπουτάκια στο συγκεκριμένο φαγητό. Θα ρίξετε μέσα Χαραλαμπίδης Κρίστης στραγκάτο γιαούρτι. Α, και στις πατάτες. Βέβαια, όλα μαζί, Χριστιανά μου. Οπότε συνταγές που σου αρέσουν, μου λαλείς, γεια μου, ήρθα όλα μαζί να τελειώνουμε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα μου πάρετε κρεμμύδι κόκκινο, θα το κόψετε σε φέτες και θα το ρίξετε και αυτό μέσα, είδες. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συνταγή. Λοιπόν, αλατάκι και πιπεράκι είναι εδώ, έτσι μπόλικο, να δώσει γεύση. Θα προθερμαίνει το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Και μετά, αφού βάλετε μέσα το φαγητό, αφού το κλείσετε με βουτυρόκολλα και λαδόχαρτο από πάνω, θα το ψήσετε περίπου για μία ώρα στους 200. Εννοείς αλουμινόχαρτο. Ναι, είπα τα λίγο μπερδεμένα. Ναι. Τι είπα εγώ. Λαδόχαρτο και βουτυρόκολλα. Εντάξει. Καταλάβαμε. Λοιπόν, λαδόχαρτο και αλουμινόχαρτο. Στη συνέχεια θα ρίξετε όλα τα υπόλοιπα υλικά και τη μουστάρδα μας. Τέλεια. Και θα ανακατέψετε καλά. Εδώ χρειάζεται ένα γάντι, απλά έτσι για να μαρινάρετε καλά. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε από την προηγούμενη μέρα. Να αφήσουμε έτσι και τις πατατούλες και όλα μαζί. Ακριβώς, ναι, χωρίς με βράνι μέσα στο ψυγείο για 24 ώρες. Χριστίνα, μου θέλω να μου ρίξεις λίγο λαδάκι, σε παρακαλώ. Να σου δείξω ό,τι θέλεις. Λοιπόν. Πρόθυμη εδώ. Μπράβο, ρίξε μέσα, τέλεια. Λοιπόν. Φτάνει. Ναι, τέλεια. Αφού ανακατέψετε καλά και έχετε κάνει τη μαρινάδα σας σωστά, θα πάρετε ένα ταψάκι, κάτσε να βγάλω τα γαντάκια και θα το ρίξετε μέσα. Θα το κλείσετε με λαδόχαρτο, να το πω σωστά τώρα, και ασημόκολλα από πάνω. Θα το βάλετε στον προθερμασμένο φούρνο που έχετε προθερμάνει στους 180 και θα ψήσετε περίπου για μία ώρα στους 200. Μετά θα βγάλετε την ασημόκολλα. Περίμενε, κατάλαβα. Δεν μας φτάσει, που μας φτάνει η ώρα, είχε πολλές απορίες. Συγγνώμη, μας είπες στον προθερμασμένο φούρνο 180 και θα το ψήσουμε μετά. Μα τι σε πείραξε, ότι να πατήσεις το κουμπάκι και να πάει στους 200 τα ευλογημένα. Αφού δεν κατάλαβα πότε πρέπει να πατήσω το κουμπάκι. Άρα Χριστίνα, δεν με μελάνε. Μας είπε, ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο 180 για μία ώρα και μετά στους 200. Πότε μετά? Αφού βάλετε το ταψί μέσα. Άκου, Χριστίνα. Αυτό είναι το φαγητό μας. Θα το βάλετε με σε έναν ταψί. Θα το κλείσετε με λαδόχαρτο και ασημόκολλα. Έχετε προθερμασμένο φούρνο στους 180. Μπράβο. Θα το βάλετε μέσα, θα το κλείσετε. Ναι. Και θα δυναμώσετε τη θερμοκρασία να πάει στους 200. Γιατί δεν με τον προθερμάνω στους 200. Έκαμε το έτσι τα ευλογημένα. Άρα μόλις το βάλω μέσα, να πατήσω το κουμπί να πάει στους 200. Μπράβο, ρε Χριστιανά μου. Και μετά θα το βγάλετε έξω μετά από μια ώρα, θα αφαιρέσετε την ασημόκολλα και το λαδόχαρτο και θα συνεχίσετε το ψήσιμο πάλι στον αέρα στους 200 για ακόμα 30 λεπτά. Δεν θέλεις να πατήσουμε κανένα άλλο κουμπάκι, να μένουμε στους 200. Όχι, κανένα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να το φαγητό μας εδώ. Εν τω μεταξύ, μην ξεχάσετε το θυμάρι, το έχω ξεχάσει, εγώ δεν το έχω βάλει στη μάρινα. Όταν το βάλετε μέσα στο ταψάκι, μπορείτε να το ρίξετε από πάνω. Συμβαίνει σου τόσο σπάνια. Όχι, δεν το ξεχάσουμε. Λοιπόν. Εντάξει, φαίνεται τέλειο, μοιράζει καταπληκτικά. Πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Έχεις βάλει κι άλλα και μπουτάκια ενώ πέρα από το. Έχουμε βάλει έτσι εδώ να ταΐσουμε όλο το σταθμό που λέμε. Οι πατατούλες βλέπεις πώς γιώνουν, πάρα πραγματικά μυρίζει τέλεια.
Είναι ένα τέλειο κυριακάτικο φαγητό, εύκολο να γίνει. Μπορείτε να το προετοιμάσετε αν θέλετε από το Σάββατο, όπως σας έχω πει πιο πριν. Έτσι θα πάρει περισσότερες γεύσεις, η αλήθεια. Τέλειο. Και αν θέλετε, μπορείτε να το εμπλουτίσετε επίσης και με πάπρικα ή με λίγο ψιλοκομμένο σέλινο. Μ' αρέσει έτσι που έχει μαριναριστεί και η πατάτα και έχει ψηθεί έτσι ωραία και έχει μαλακώσει. Μα τι νόμισες, Χριστιανά μου. Αυτή τη συνταγή μου την έχει μάθει ένα σεφ πριν πάρα πολλά χρόνια. Την έφτιαχνε για να τρώμε εμείς το προσωπικό, αλλά ήταν ένα φαγητό με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολλές μυρωδιές, Χριστιανά. Ναι, πολύ μαμαδιστικό έτσι. Ακριβώς. Να τέλεια. Το εδώ. Oh. Να πούμε και στους τηλεθεατές μας, Χριστιανά μου, ότι αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου γιώργοσερωτοκρίτου.com, τη σελίδα μου στο Facebook Γιώργος Ερωτοκρίτου Chef de Cuisine και στο Instagram Γιώργος Έρω ή Γιώργος Ερωτοκρίτου. Είσαι μεγάλη δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργη μου. Να είσαι καλά.